Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται στο παρασκήνιο οι διαπραγματεύσεις Ευρωπαίων και Διεθνού Νομισματικού Ταμείου για το ελληνικό χρέος, με το μεγαλύτερο αγκάθι των συζητήσεων αποτελεί ο χρόνος για το οποίο η Ελλάδα θα κληθεί να διατηρήσει τα πρωτογενή πλεονάσματα ύψους 3,5% του ΑΕΠ, αλλά και το κόστος που είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν οι Ευρωπαίοι. Το κυβερνητικό επιτελείο υπό τον Ευκλήδη Τσακαλώτο θα βρίσκεται σήμερα στην Ουάσιγκτον για την νεαρινή σύνοδο του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου, με την εκτίμηση πως μία λύση για το χρέος μπορεί να κλειδώσει τις ημέρες αυτές, έστω και ατύπως. Με γοργούς ρυθμούς προχωράει η επέκταση του τραμ από το νέο Φάληρο στον Πειραιά με στόχο την ολοκλήρωση της γραμμής μέχρι το τέλος του έτους. Εκτός από την συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση, οι περιοχές του Πειραιά θα αναβαθμιστούν σημαντικά, καθώς η Αττικό Μετρό θα συμβάλλει στην αναβάθμιση της περιοχής διέλευσης με την δημιουργία χώρων πρασίνου, όπου προβλέπεται να φυτευτούν 1.200 δέντρα και την ανάπλαση πάρκων, καθώς και την εγκατάσταση ενός σύγχρονου συστήματος αποκομιδής των απορριμμάτων με υπόγειους κάδους συλλογής. Σε περίπου 10 χρόνια, τα smartphones, οι τηλεοράσεις, τα tablets θα χαρακτηρίζονται τουλάχιστον ξεπερασμένα. Και αυτό γιατί η τεχνολογία της επαυξημένης πραγματικότητας θα φτάσει σε όλους μας. Με τον Mark Zuckerberg να έχει αναποθέσει τις προοπτικές του Facebook σε αυτήν ακριβώς την τεχνολογία, η οποία έχει στόχο να εμπλουτίσει τον κόσμο μας, παρεμβάλλοντας μεταξύ των ματιών μας και του περιβάλλοντος ένα στρώμα ψηφιακών πληροφοριών. Το Facebook αναμένεται τα επόμενα χρόνια να κάνει στροφή στην τεχνητή νοημοσύνη, στην εικονική αλλά και στην επαυξημένη πραγματικότητα, κηρύσσοντας τον πόλεμο σχεδόν σε όλες τις εταιρείες του τεχνολογικού κλάδου, σηματοδοτώντας έτσι την αργή πορεία προς τον θάνατο των smartphones και την άνοδο πιο περίεργων και άγριων μελλοντικών εγχειρημάτων. Δοτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το γενικό δείκτη μόνο κυμαίνει 678,83 μονάδες, καταγράφοντας οριακές απώλειες 0,02%. Ανωδικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.